Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Vasco Sports. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο παιχνίδι της Κηφισιάς στο Ζιρίνιο απέναντι στην Ηλιούπολη. Να κάνουμε λοιπόν ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν ένας περίπατος γενικά της Κηφισιάς, έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έτσι με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, με ευκαιρίες. Όλοι οι παίκτες της έκαναν πολύ καλή δουλειά, όταν χάνανε την μπάλα πρεσάρανε για να την ξαναπάρουνε. Ο Μάναλης καταπληκτικός, πολύ καλός ο τρόπος με τον οποίο κράταγε την μπάλα. Ο Τετέ σκόραρε 2 γκολ, ένα ο Πόμπο και ένα ο Παντελίδης, οι δύο παίκτες που είχαν μπει ως αλλαγή. Η ομάδα της Ηλιούπολης δεν μπόρεσε ποτέ να είναι ανταγωνιστική στο παιχνίδι. Η Κηφισιά ήταν πολύ καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πήρε μια δίκαιη νίκη και ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας του νότιου ομίλου της Super League 2 μαζί με τον Πανιόνιο. Συνεπώς το Vasco Sports είχε την ευκαιρία να βρεθεί σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι θα να δείτε όλο το περιεχόμενο που έχει ανέβει από γήπεδα της Super League 2 και από το Ζιρίνιο και από το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Και μην ξεχνάτε εσείς ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια σας! Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μετά το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και... Στην ΑΕΚ Β. 2-1 τελικό σκορ. Πολύ σημαντικό τρίποντο για τον Πανιόνιο όσον αφορά τον βαθμολογικό πίνακα. Βέβαια η Κηφισιά κέρδισε και αυτή με 5-0 την Ηλιούπολη. 5-0 ή 5-1. 5-0. 5-0. Ναι, όποιος το έπαιξε ενώ γκολ το έπιασε δηλαδή. Το έπιασε, ναι. Ισοβαθμία στους 13 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι. Είχε... Τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο, γιατί είδαμε 3 γκολ, 2 κόκκινες. Το δεύτερο ήταν λίγο πιο, σε πιο χαμηλούς ρυθμούς, λόγω του ότι και οι δύο ομάδες παίζαμε παίχτη λιγότερο. Πολύ ένταση όμως. Πολύ ένταση. Εντάξει, ΑΕΚ Β. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να καταφέρει κάτι στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είχε την ίδια ποιότητα από εγώ. Είχε απειρία, πιο πολλούς μικρούς παίχτες. Είχε πιτσιρικάδες όλη η ομάδα, δηλαδή σαν να έβλεπες μια K20, K19 ξέρω εγώ. Να πούμε ότι τραυματίστηκε και ο καλός παίχτης της ΑΕΚ. Ναι, δυστυχώς τραυματίστηκε ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης πολύ νωρίς στον αγώνα. Εντάξει, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Να μπορέσει να παίξει στα επόμενα παιχνίδια, να βοηθήσει την ομάδα λίγο. Ναι, νομίζω ότι αυτό λίγο επηρέασε τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ στην ναι, πορεία του παιχνιδιού. Ναι, γιατί είδαμε ότι άλλαξε και λίγο το σχηματισμό της η ΑΕΚ. Εντάξει, έχασε ένα πολύτιμο παίχτη νομίζω από το κέντρο. Αυτό της στήχησε. Πολύ ένταση γενικά. Ένα πέναλτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ έντονα η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο διαιτητής, μάλλον η διαιτητής, στην αρχή το έδωσε, μετά το πήρε πίσω, μετά και από μια μικρή συνομιλία που είχε με τον βοηθό. Οπότε τελικό 2-1, επόμενη αγωνιστική για τον Πανιόνιο είναι εκτός έδρας με την Πάναχα εκεί, μετά έχει και κύπελο απέναντι στον Πανσεραϊκό στις Σέρες ψηλά εκεί πάνω. Ημερομηνία, πότε παίζουν ένα κύπελο. Σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Μια μισή εβδομάδα, κάτι τέτοιο τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε μπείτε στο κανάλι για να δείτε και τα βίντεο τα οποία ανέβηκαν από το παιχνίδι, γκολ, αντιδράσεις κτλ. Κώστας Μάλιαρης, Μάνος Φορλίδας εδώ. Αυτά. Οι γυρολόγοι της Super League 2. Άντε και σκάμα μάτς Super League σύντομα. Έτσι, θα έρθουμε και σε άλλα παιχνίδια, αλλά ο Πανιόνιος νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο μαζί με την Κηφισιά. Νομίζω ότι σιγά σιγά διαχωρίζεται λίγο αυτές οι δύο ομάδες από τους υπόλοιπους. Και με αμύωτο ενδιαφέρον προχωράμε στην Super League 2 για την έκτη αγωνιστική. Να δούμε και εκεί άμα θα έχουμε κάποια έκπληξη ας πούμε. Οπότε καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε σε επόμενο live.